με τον εξαιρετικό και αγαπητό στρατηγό, επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζιαζιά. Συνδεόμαστε διαδικτυακά μαζί του. Στρατηγέ μου, καλή σας ημέρα από τη Λαμία. Καλημέρα κύριε Ραφίρη, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας, στους ακροατές σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Παίρνουμε τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Καταρχήν, τι μπορεί να σημαίνει το πράσινο φως που έδωσε η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ? Νομίζω λύνει ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας και ΝΑΤΟ σε αυτό το παζάρι το ανατολίτικο που είχε επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Παρά τις αφινταλαντεύσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και στις αντιρρήσεις του Κογκρέσου πλέον, νομίζω ότι πάμε σε έκδοση αδείας χορήγησης των F-16 πλέον στην Τουρκία. Άρα πέτυχε όμως αυτό που ήθελε η Τουρκία, ναι. Βέβαια. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αδύρετη, κύριε Λαφύρη. Οι ατέρμονες προσπάθειες της ελληνικής ομογένειας, της ΗΠΑ όμως πρέπει να το τονίσουμε αυτό, για την αποτροπή της διάθεσης των F-16 στην Τουρκία, δεν εκτιμήθηκαν και δεν υποστηρίχθηκαν όπως έπρεπε από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, και είδαμε στο παρελθόν εκφράστηκαν πολιτικές απόψεις ότι η Ελλάδα δεν έχει αντίρρηση να πάρει η Τουρκία τα F-16 και πολλά και διάφορα. Ναι. Επίσης η Ελλάδα θεωρείται ως μια χώρα δεδομένη από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα αυτό να αποβαίνει συχνά σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Ενώ η Τουρκία αντίθετα προς την Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ δεδομένη για τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, και με κάθε ευκαιρία αποδεικνύει ότι είναι και μια περιφερειακή και συνάμα αναθεωρητική δύναμη. Ναι. Προβάλλοντας τα συμφέροντα της στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εδώ θα ήθελα να σας τονίσω, κυρία Λαφύρη, ότι η χορήγηση των F-16 πλέον που άνοιξε ο δρόμος στην Τουρκία έχει μπει στο παζάρι το δικό μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-16. Και εδώ πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι και στα F-35 παίζουν παιχνίδι οι Αμερικανοί και τα χρησιμοποιούν για να δηλεάσουν την Τουρκία. Και τούτο διότι η Τσεχία έστειλε πριν 5-6 μήνες ένα αίτημα για να μπει στο πρόγραμμα των F-35 και σε χρόνο πολύ μικρό εγκρίθηκε. Ενώ εμείς που ήμασταν πρώτοι οι οποίοι θέσαμε το θέμα και για να μπούμε στο πρόγραμμα, ακόμη περιμένουμε, ναι, και είμαστε στο παζάρι μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, αν δοθούν τα F-16 στην Τουρκία, να δούμε εάν θα δοθούν τα F-35 στη χώρα μας. Ναι. Οπότε, δεν ξέρω, κάπως πρέπει να τα πούμε με πιο απλά λόγια, μάλλον για να το καταλάβουμε όλοι, στρατηγέ μου. Τι σημαίνει αυτό? Χτυπάει κάποιο καμπανάκι για μας? Δεν είναι στο άμεσο, είναι στο απότερο μέλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια υπεροχή αεροπορική στο Αιγαίο, χάρη στην προμήθεια των Ραφάλ, χάρη στην αναβάθμιση των F-16. Νομίζω όμως ότι και σε αυτό μπορούσαμε να να κλείσουμε το έλλειμμα που έχουμε στην ναυτική μας δύναμη, ναι, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλούσαμε χθες, καλά το φέρετε τώρα στην κουβέντα μας, μιλούσαμε με τον Άβραχο, τον κύριο Κονιδάρη, και είδαμε ότι υπολοιπόμεθα πάρα πολύ σε σχέση με το τουρκικό ναυτικό. Νομίζω ότι ο εξαίρετος Ναύαρχος, εξαίρετος συνάδελφος, επιχειρησιακός συνάδελφος, γνωρίζει πολύ καλύτερα τα θέματα από μένα, τα του ναυτικού. Στρατηγέ μου, όπως και να έχει όμως, η Τουρκία έχει προχωρήσει σε ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα και στη θάλασσα και στον αέρα και με παραγγελίες, παράγει και δικά της. Εμείς δεν μπορούμε να τη φτάσουμε δηλαδή με τίποτα.
Όχι, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, διότι ό,τι θα παραγγείλει τώρα η Τουρκία, λόγου χάρη τα F-35, τα F-16, η αναβάθμιση της, αυτά θα ξεκινήσουν ύστερα από 3-4 χρόνια. Ναι. Για τα F-35 δεν συζητάμε ακόμη, δεν νομίζω ότι θα τα χορηγήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Σε σχέση τώρα με τις αποφάσεις που παίρνονται για τα δικά μας, για τους δικούς μας έτσι κλάδους, πώς μπορούμε έτσι, τι σχόλιο μπορείτε να μας κάνετε? Νομίζω ότι στην αεροπορία μας αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο, χρειάζεται όμως προσπάθεια, χρειάζεται να προχωρήσουμε την αναβάθμιση και τον Μοιράζ και επιπλέον χρειάζεται στο στόλο μας μια η αναβάθμιση των προβιατών μας. Μέχρι το 2030, είπε ο κύριος Δένδιας, θα είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Είναι πολύ αργά. Δεν μπορεί σε κάθε αλλαγή κυβέρνησης να έχουμε και αλλαγή του προγράμματος, του εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Η υπεύθυνη για το τι χρειάζεται επιχειρησιακά, για το τι χρειάζονται επιχειρησιακά οι ένοπλες δυνάμεις, νομίζω ότι είναι, και είναι δεδομένο, είναι η κλάδη των ενόπλων δυνάμεων και τίποτε παραπάνω. Ναι, οπότε τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων να συμβουλεύεται ο Υπουργός. Βέβαια. Δεν είπαμε για την Ερυθρά Θάλασσα και για την... καλά, θα πάει και η φρεγάτα μας εκεί. Το θέμα είναι ότι αυτό με την αποστολή της φρεγάτας έφερε στο φως της δημοσιότητας και άλλα προβλήματα που έχουμε στο πολεμικό ναυτικό και τις παρετήσεις στελεχών κτλ. Όσα οπλικά συστήματα και αν προμηθευτούμε, κυρία Ραφύρη, αν δεν προσέξουμε το προσωπικό μας, αυτό δίνει ψυχή στα σίδερα, δεν θα πετύχουμε τίποτε. Θα ανακοίνωσε κάποια επιδόματα χθες ο Υπουργός. Είναι ψίχουλα αυτά. Νομίζω ότι ένα επίδομα στο στόλο μας, ένα αύξηση των μισθών στα στελέχη μας, δεν μπορεί με ένας νεαρός ανθιπολογαγός να βγαίνει από τη σχολή Ευελπίδων να παίρνει περίπου 900 ευρώ, να τον στέλνουμε στον Εύρο, να τον στέλνουμε στα νησιά μας, να πληρώνει 400 ευρώ ενίκιο, διότι εκεί έχουν φτάσει πλέον, και να ζητάμε από αυτόν τον νέο άνθρωπο να φτιάξει οικογένεια και να ζήσει αξιοπρεπώς. Αυτά όλα πρέπει να τα δει η πολιτεία, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κοφεύουν άπαντες. Στο μεταξύ έχουμε και τη διακήρυξη των Αθηνών που έχει κλείσει 1,5 μήνα και κάτι. Πώς έτσι σε σχέση με αυτά που έχουμε συμφωνήσει με τη γείτονα χώρα, για τα οποία έχουν δεσμευτεί και οι δύο πλευρές, και κάποιοι συνάδελφοί σας μας είπαν ότι έχουν αρχίσει ήδη οι παραβιάσεις αυτής της διακήρυξης. Εσείς τι λέτε, στρατηγέ? Κυρία Λαθήρη, στη Μαδρίτη το 97, αν θυμάμαι, αναγνωρίσαμε ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Στο Λυσίκι συμφωνήσαμε για συνοριακές διαφορές και συναφή θέματα. Και με τη διακήρυξη των Αθηνών υπογράψαμε αυτά που δήλωσε κυρίως ο Ερντογάν στη συνέντευξη στην Καθημερινή, λίγες ώρες πριν έρθει στην Ελλάδα, και δεν υπόθηκαν βέβαια στην επίσημη συνάντηση για να μην χαλάσουν το κλίμα των ήρεμων νερών. Δηλαδή, δεν θέλει εμπλοκή τρίτων στις ελληνοτουρκικές συνομιλίες. Να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για όλα τα θέματα και όχι μόνο για την υφαλοκρηπίδα, που αυτό είναι και η μόνη διαφορά που επικαλείται το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι το ορθόν. Απεκάλεσε τη μουσουλμανική μειονότητα τουρκική και η Τουρκία δεν θα μας απειλήσει ή αν δεν την απειλήσουμε, είπε ο κύριος Ερντογάν. Είναι ένα κείμενο, νομίζω, γεμάτο ευχολόγιο, με το οποίο ρίξαμε στον κάλαθο της λύθης, τις προκλήσεις, τις απειλές, τις σύμβρισης της Τουρκίας όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια θελοτεφλούμε για αυτά που πράττουν και σήμερα οι Τούρκοι στην Κύπρο. Ναι. Νομίζω ότι ο έντιμος, κατ' εμέ πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, σε δήλωσή του προειδοποίησε για τις γκρίζες ρυθμίσεις της διακήρυξης των Αθηνών που οδηγούν σε συνδιαχείριση και διχοτόμηση του Αιγαίου. Ήταν μια σοβαρότατη δήλωση, την οποία δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας δεν προβάλλαν. Η χώρα μας, κυρία Λαθήρη, με τη δέσμευση για αποφυγή μονομερών ενεργειών παρετείται από κυριαρχικά τις δικαιώματα, όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ενέργεια που θεωρείται από την Τουρκία μονομερή ενέργεια
και επιπλέον μας έχει πει ότι θα μας κηρύξει τον πόλεμο εάν τα επεκτείνουμε. Ναι. Βέβαια το μορατόριο αυτό δημιουργεί ευκαιρίες και θα δώσει κέρδη σε αυτόν που αξιοποιεί τον παράγοντα χρόνο προκειμένου να γίνει ισχυρότερος. Ναι. Αντίθετα λειτουργεί σε βάρος όποιου αδρανήσει και μεταθέσει κρίσιμες αποφάσεις στο μέλλον, όπως συμβαίνει με τη χώρα μας. Και αν το δείτε ιστορικά, σε κάθε κρίση με την Τουρκία παραγγέλαμε εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία πολλές φορές ήταν και αχρίαστα. Μόλις όμως άρχιζε ο ελληνοτουρκικός διάλογος, τότε τα εγκαταλείπαμε όλα αυτά τα προγράμματα, όπως συμβαίνει και τώρα. Οπότε τι πρέπει να μας δει. Γι' αυτό η κυρία Λαθύρη να συνεχίσει να καλλιεργεί τη συμμαχική της εξισορρόπηση και βέβαια να συνεχίσει τα εξοπλιστικά της προγράμματα τα οποία έχει στο πενταετές, στο δωδεκαετές πρόγραμμα κλπ. Ναι, όλα αυτά που έτσι περιλαμβάνονται και στην διακήρυξη, την πολύ συζητημένη διακήρυξη των Αθηνών, αυτά υπεγράφησαν έτσι στο βωμό της ειρήνης για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Πιστεύετε ότι το 24 έτσι θα κυλήσει ήρεμα σε σχέση με τη γείτονα χώρα? Και αφήνει, νομίζω ότι η Ιωνία για το 2024 στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μόνο έσχει δεν είναι. Η χώρα δηλαδή μας δεν δείχνει να έχει, νομίζω, απόλυτη συνείδηση του περιβάλλοντος και των κινδύνων που περιστοιχίζουν τη χώρα. Μοιάζει να επενδύει υπέρμετρα στην ελληνοτουρκική ύφεση, ναι, και μονοδιάστατα στην όποια προστασία μπορεί να μας προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι προθέσεις και οι επιδιώξεις και η στρατηγική της Τουρκίας κάθε άλλο παρά έχουν αλλάξει. Η γαλάζια πατρίδα δεν είναι απλώς ένα αφήγημα. Είναι μια διαχρονική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε, κυρία Λαθύρη, και τα επόμενα χρόνια. Άλλοτε σε φορτωνιασμένα νερά και άλλοτε σε ήρεμα νερά. Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τη χώρα μας γιατί ουσιαστικά θέλει να επαναπροσεγγίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομικούς, πολιτικούς και επιχειρησιακούς λόγους. Θέλει να επιλύσει τα θέματα των F-16 και βέβαια αναμένει αλλαγή πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών με την εκλογή του Τραμπ που έχει ανακάμψει στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτιμώ ότι όταν η Τουρκία επιτύχει το στόχο της, δηλαδή τους επιχειρησιακούς, οικονομικούς, πολιτικούς στόχους που έχει θέσει, θα αρχίσει και πάλι το γαϊτανάκι των προκλήσεων και των απειλών. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα πηγαίνουν και πάλι από διάλογο σε κρίση και από κρίση σε διάλογο, διότι τα θέματα που έχουμε με την Τουρκία δεν νομίζω ότι καμιά ελληνική κυβέρνηση θα υποκύψει στις απαιτήσεις της Τουρκίας. Μάλιστα. Από κρίση σε διάλογο και από διάλογο σε κρίση. Βέβαια. Το κρατούμε. Κατανοητό σε όλα, στρατηγέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και υγεία εύχομαι. Αμήν. Και ειρήνη. Καλημέρα σας. Και ειρήνη, βέβαια. Καλημέρα σας.